την άνεση ότι η δική μου ιστορία είναι όντως συμπτωματική. Παρότι σπούδασα πολιτικές επιστήμες και ήμουνα στη λογική του να δω επαγγελματικά την πολιτική, δηλαδή πώς μπορείς να λειτουργήσεις ως ένας πολιτικός σύμβουλος, ένας λογογράφος, και είναι κάτι το οποίο το εξασκώ ακόμα. Ήρθε λίγο τυχαία. Δηλαδή, ο σύζυγος της καθηγήτριας των Αγγλικών μου κατέβηκε για δήμαρχος στη Αθήνα και μου λέει: θέλω να κατέβεις μαζί μου στο ψηφοδέλτιο. Τότε λέω: τώρα πού πάει ο τρελός, που δεν θα πάμε πουθενά. Τώρα, χωρίς κομματικό χρήσμα και χωρίς ιστορίες τέτοιες, δεν πας πουθενά. Τότε με τον βουλευτή που συνεργαζόμουν μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγείτε, αλλά δοκίμασέ το. Και γίνεται κάποια στιγμή το κόλπο γκρόσο και συνεργάζεται με έναν έτερο υποψήφιο και δημιουργούν ένα σύστημα όπου μοιράσανε τη δημαρχία σε 2,5 και 2,5 χρόνια. Το οποίο ήταν και πανελλαδικό πρωτοποριακό, διότι είδαμε ότι στην πράξη δεν είχαμε κάτι που να μας χωρίζει. Και ήμασταν ένα εντελώς εκλεκτικό συνοθήλευμα πολιτών, από άτομα που σήμερα είναι στη ΛΑΕ και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέχρι άτομα που είναι στο Γκαμένο. Όπου είπαμε ότι αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι να λύσουμε τα προβλήματα της πόλης μας όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Πέρα και πάνω από κομματικές παρατάξεις. Και νομίζω ότι αυτό πέτυχε. Το ένα έφερε το άλλο. Βρέθηκα σε μια θέση ευθύνης ως αντιδήμαρχος. Με πιάσαν τα ραντάρ του Κυριάκου του Μητσοτάκη και έτσι έγινε η είσοδος σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν θα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι φοβάμαι και λίγο. Δηλαδή, καμιά φορά λέω ότι μήπως παρά ήταν γρήγορη αυτή η κίνηση. Αν με ρώτηκες σε νορμάλ συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, θα έλεγα ότι θα το έκανα σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια. Να το μάθεις, να τριβείς και μετά. Αλλά η ζωή δεν σε περιμένει, οπότε παίρνεις τις αποφάσεις και προχωράς.